Με τις προσήκουσες τιμές, η Παραμυθιά υποδέχεται αύριο το νέο Μητροπολίτη, όπου στις 11 το πρωί, παρουσία αρχών και της Εκκλησίας, θα γίνει η ενθρόνηση του νέου της Μητροπολίτη, κυρίου Σεραπείωνος. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελίου, σε εσάς και στους τηλεθεατές στο Άρτα TV. Μεγάλη μέρα αύριο για την Παραμυθιά και για την περιοχή γενικότερα, για τη Μητρόπολη, μια που υποδέχεται το νέο της Μητροπολίτη με όλες, όπως είπα, τις προσήκουσες τιμές. Αύριο στις 11 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη, Ιερέας Μητρόπολης Παραμυθίας, Φιλιατών, Γερομηρίου και Πάργας, κυρίως Σεραπείωνος. Από ό,τι γνωρίζετε, κυρία Ευαγγελίου, η εκδήλωση είναι υψής σημασίας για μας και για τον τόπο μας και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη διαχείριση των εκκλησιαστικών θεμάτων και όχι μόνο για τη Μητρόπολη μας, αλλά αφορά όλη τη Θεσπρωτεία. Το τελετουργικό είναι συγκεκριμένο. Πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένα βήματα, έτσι δεν είναι? Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αυριανή υποδοχή και ενθρόνηση του νέου σας Μητροπολίτη? Είμαστε σε εγρήγορση όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Ο τελετάρχης, ο Πάτερ Ηλίας, ο οποίος έχει διοριστεί από την Μητρόπολη Ιωαννίνων και προσπαθούμε όλοι μαζί και με τον τοπικό κλήρο και με τους υπεύθυνους της τοπικής εκκλησίας να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε αύριο και να είμαστε εντάξει απέναντι και στο νέο μας Μητροπολίτη, αλλά και στους πιστούς που πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολλοί και θα κατακλείσουν όλη την Παραμυθιά αύριο υποδεχόμενοι το νέο μας Μητροπολίτη. Εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της Πολιτείας που θα παραστούν στην εκδήλωση αυτή, στην ενθρόνηση για να το πούμε πιο σωστά. Πέρα από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, θα υπάρχουν σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο οποίος θα είναι εκπρόσωπος της Μητέρας της Εκκλησίας του Πατριαρχείου, ο κύριος κύριος Μάξιμος, βέβαια ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Παραμυθίας, Φιλιατών, Γερομηρίου και Πάργας, ο κύριος Σεραπείων. Εκ μέρους της πολιτείας και της κυβέρνησης θα εκπροσωπήσει η υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, που είναι υπουργός του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μάλιστα. Θα υπάρχουν πολλοί Μητροπολίτες από άλλες Μητροπόλεις και βέβαια όλες οι τοπικές αρχές, ο Δήμαρχος Πάργας, Δήμαρχος Οικουμενίτσας, Δήμαρχος Φιλιατών, που ανήκει η συγκεκριμένη Μητρόπολη, και υπό την σκέπη της θα έχει όλες αυτές τις πόλεις τις οποίες ανέφερα, φυσικά ο Περιφερειάρχης και αστραβιωτικές και λιμενικές αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Μια που σας έχουμε κοντά μας, εκτός από την ενθρόνηση του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σεραπείωνος, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το Δήμο Σουλίου και ειδικότερα για την Παραμυθιά. Αναφερόμαστε βεβαίως στο σχολείο Βούλγαρη, κυρία Καραγιάννη, τον πολυχώρο πολιτισμού, σημαντικό πολυχώρο πολιτισμού, ανοιχτό όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά ένας πόλος έλξης, αν θέλετε, για πάρα πολλούς επισκέπτες. Πραγματοποιήθηκε χθες στο Καρκαμίσι, στην αίθουσα την κλειστή, την οποία έχουμε, του Καρκαμισίου, μία εκδήλωση παρουσίαση που διοργανώθηκε από την Ένωση Εταιριών ΙΚΟΜΕΠΕ και ΤΕΤΡΑΚΟΜΕΑΕ. Την οποία θα δούμε στη συνέχεια του δελτίου κάποια αποσπάσματα, εννοώ, όχι όλη την εκδήλωση, βεβαίως. Οι οποίοι είναι ανάδοχοι του υποέργου 4, που πολυχώρου τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Ήταν μια καταπληκτική πραγματικά παρουσίαση. Ένα κομμάτι μάλλον της παρουσίασης του υποέργου 4 ουσιαστικά είναι το τι θα περιλαμβάνουν μέσα οι αίθουσες οι οποίες θα υπάρχουν μέσα στο σχολείο Βούλγαρη. Ναι. Πραγματικά εμείς βέβαια γνωρίζαμε, γιατί ψάχναμε τα συγκεκριμένα κομμάτια εδώ και 2,5 χρόνια περίπου, αλλά χτες μείναμε κατάπληκτοι και εμείς και όσοι παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη παρουσίαση, λόγω του ότι πάμε πλέον σε άλλη εποχή,
πάμε πολύ μπροστά. Τα διαδραστικά σημεία και όλα τα σημεία τα οποία φάνηκαν μέσα από το δάπεδο, πραγματικά από το δάπεδο μέχρι τους τοίχους, μέχρι και το ταβάνι και τα πάντα, μας πάνε σε μια άλλη εποχή και πιστεύουμε ότι όπως το σχολείο Βούλγαρη ήταν κόσμημα σαν σχολείο που δούλευε παλιά, τώρα θα είναι φάρος πολιτισμού και κόσμημα για την Παραμυθιά και όχι μόνο για την Παραμυθιά αλλά γενικότερα και για όλη την περιοχή της Ηπείρου. Γιατί αυτά που περιγράψανε χθες πολύ πολύ περιληπτικά σας λέω, όσον αφορά την δομή και τη διαδρομή, όπως λένε και οι αρχαιολόγοι που θα υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον πολυχώρο, ήταν πραγματικά καταπληκτικά και αντιπροσώπευαν τον Αχαίροντα από τις πηγές του μέχρι εκεί που εκβάλλει, τον Καλαμά το ίδιο, τον Κοκκιτό, γενικά τα όρη Σουλίου, το Σούλι, την Παραμυθιά, τον Αχαίροντα, την περιοχή της Γλυκής. Πραγματικά μείναμε κατάπληκτοι από το πολύ ωραίο έργο που δρομολογεί οι δύο συγκεκριμένες εταιρείες και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό πραγματικά για την περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, τι θα φιλοξενείτε ναι, στους δύο ορόφους του σχολείου. Δεν είναι μόνο το ισόγειο, είναι και ο πρώτος όροφος του σχολείου, έτσι δεν είναι? Ναι, εκτός από την ιστορία της οικογένειας Βούλγαρη που δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Άρα θα υπάρχουν κάποια κοιμήλια της οικογένειας που θα εκτίθενται? Υπάρχει η δυνατότητα πέρα από τη διαδραστική και από τα ολογράμματα και αυτά που θα υπάρχουν μέσα. Ναι, ναι. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ναι, πάμε σε άλλη εποχή. Ναι. Πάμε πολύ μπροστά από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Εκθέματα θα υπάρχουν? Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν και εκθέματα και είμαστε σε επαφή με την οικογένεια Βούλγαρη, η οποία μας έχει διαβεβαιώσει ότι τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό τους, δηλαδή στον όροφο το δικό τους, και λέω το δικό τους γιατί όλος ο όροφος αυτός θα είναι για την ιστορία της οικογένειας Βούλγαρης, ξεκινώντας από τους Καλαρίτες και φτάνοντας σε αυτή την αυτοκρατορία την οποία έχουν δημιουργήσει, θα υπάρχουν και ειδικές θέσεις για εκθέματα τα οποία η οικογένεια Βούλγαρη θα προσφέρει προς αυτόν τον πολυχώρο, έτσι ώστε να μπορούμε να θαυμάσουμε πραγματικά τα τόσα πολύ ωραία πράγματα, τα κοσμήματα τα οποία έχουν φτιάξει αυτοί οι άνθρωποι και γενικότερα φωτογραφίες και άλλο αρχαιακό υλικό, ναι, που είμαστε σε επαφή με την οικογένεια για να μπορέσουμε να τα εκθέσουμε και εκεί πέρα για να μπορούν να τα δουν οι επισκέπτες. Κύριε Καραγιάννη, υπάρχει και άλλη μια οικογένεια η οποία έχει προσφέρει. Είναι η οικογένεια Ρίγκα, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος? Όλες οι οικογένειες, να ξέρετε, στον πρώτο όροφο, μάλλον στο πρώτο επίπεδο, έτσι όπως το λένε, γιατί τώρα σας μίλησα για το μηδέν επίπεδο, όπως θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή και θα πηγαίνουμε, όλες οι οικογένειες αναφέρονται και θα τις βλέπουμε όλες τις οικογένειες της Παραμυθιάς και την οικογένεια Ρίγκα και πάρα την πολύ ωραία. Μιχαήλ Παραμυθιώτη. Δεν ξεχνάμε κανέναν, δεν ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μεγαλούριξαν στο εξωτερικό και μετά μπόρεσαν και πρόσφεραν και δεν ξέχασαν την πατρίδα τους, την ιδιαίτερη πατρίδα τους, την Παραμυθιά. Όλες οι οικογένειες θα υπάρχουν και σε διαδραστική μορφή, αλλά θα υπάρχουν και αρχαιακά έγγραφα τα οποία θα μπορεί ο επισκέπτης να τα δει και πραγματικά σας λέω ότι θα είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα και θα είναι, όπως είπα στην αρχή, ένας φάρος πολιτισμού, όχι μόνο για την Παραμυθιά, όχι μόνο για την Θεσπρωτεία, όχι μόνο για την Ήπειρο, αλλά πιστεύω για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα μπορεί να φιλοξενηθεί και κάποια έκθεση αργότερα, δεν μιλάω για τώρα. Θα μπορεί αυτός ο πολυχώρος να φιλοξενήσει, όπως είπα, μια έκθεση, ας πούμε, ενός μεγάλου εικαστικού, ενός ζωγράφου ή οτιδήποτε? Βεβαίως, και στον πρώτο όροφο που έχουμε την οικογένεια Βούλγαρη, αλλά και ειδικά στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή στον πρώτο όροφο που λέμε εμείς, θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να γίνουν εκθέσεις. Τα διάφορα εκθέματα θα μπορούν να μετατοπιστούν και να αλλάξουν θέση, έτσι ώστε να αφήνουν τουλάχιστον τις δύο αίθουσες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους, να μπορεί να γίνουν και συνέδρια, να μπορούν να γίνουν μορφωτικά σεμινάρια, να μπορούν να γίνουν πολλά, γιατί... Άρα θα είναι αυτό που λέμε ανοιχτή στο κοινό. Δεν θα είναι ένας χώρος ο οποίος μόνο θα ανοίγει σύμφωνα με την επισκεψιμότητα που θα υπάρχει. Θα είναι πάντα ανοιχτό στο κοινό. Πάντα ανοιχτό θα είναι και με βάση τον κανονισμό λειτουργίας που πιστεύω ότι θα υπάρχει από την
όταν θα γίνουν τα εγγένεια, πριν βέβαια θα γίνει από τη νέα δημοτική αρχή, πιστεύω ότι θα μπορούν εκεί πέρα να κάνουν, πέρα από τα επιμορφωτικά σεμινάρια και οποιοδήποτε σεμινάρια, και θα δείτε ότι επειδή ο χώρος θα είναι πραγματικά κάτι το πρωτότυπο για όλη την Ελλάδα, πιστεύω ότι θα ενδιαφερθούν πάρα πολύ είτε επιχειρήσεις, είτε τράπεζες, είτε οτιδήποτε κάνουν σεμινάρια, και θα δείτε ότι θα γίνονται και εκθέσεις, γιατί την τελευταία συνάντηση που είχαμε με την οικογένεια Βούλγαρη, με τον Νίκολα Βούλγαρη, το είχαμε βάλει και σαν θέλω, μπορούμε να πούμε, της Δημοτικής Αρχής, ότι κάποια στιγμή θέλουμε και από εσάς να κάνετε κάτι στον όροφο τον οποίο θα είναι για την οικογένειά σας, κάποια έκθεση, κάτι τέλος πάντων, που να μπορεί ο κόσμος και να μπορέσουμε να το θεσμοθετήσουμε πλέον, έτσι ώστε μία φορά σε κάποια στιγμή η οικογένεια Βούλγαρη να κάνει κάτι, έτσι ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε και περισσότερο και κόσμο. Και να μην χαθούν οι δεσμοί με την οικογένεια. Και να διατηρήσουμε βέβαια τους δεσμούς μας που έχουμε, τους πολύ καλούς δεσμούς που έχουμε με την οικογένεια Βούλγαρη. Μια λαμπρή ημέρα αύριο για την Παραμυθιά και ένα σημαντικό κτίριο που ανοίγει άλλους ορίζοντες για την περιοχή, για την τοπική κοινωνία και γενικότερα σημείο αναφοράς, όπως είπαμε, και πόλος έλξης. Κύριε Καραγιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Ευαγγελίου, και εμείς σας ευχαριστούμε και περιμένουμε όλους τους χριστιανούς να υποδεχθούμε αύριο τον νέο μας Μητροπολίτη, κύριο Σεροπίωνα. Να είστε καλά.